Τώρα νομίζω ακουγόμαστε. Τα βλέπω όλα ότι λειτουργούν καλά. Καθυστερήσαμε για μια ακόμη φορά. Κάποιοι παράγοντες δεν μας επέτρεψαν να είμαστε στην ώρα μας. Καλησπέρα. Πρωτομηνιά σήμερα. Και να μπούμε έτσι λιγάκι πιο καλοκαιρινά. Να πούμε καλό μήνα. Είναι αυτός ο μήνας που έχει την μεγάλη γιορτή του Πάσχα, ανοίγει ο καιρός, είμαστε ακόμη πιο κοντά στο καλοκαίρι, οπότε να κρατήσουμε αυτά τα θετικά και τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε πίσω. Οπότε θα ξεκινήσουμε λέγοντας... Α, δεν είπαμε ότι κάθε φορά ξεκινάμε και λέμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν δεν γιορτάζει κανείς. Δεν έχουμε κάποια γιορτή. Έχουμε και μια επίσκεψη έκπληξη εδώ στο στούντιό μας. Να πούμε δύο λόγια για τον Απρίλιο, ότι είναι κατά το εκκλησιαστικό μερολόγιο που αρχίζει το Σεπτέμβριο, είναι ο 8ος κατά το εκκλησιαστικό, ο 2ος κατά το παλαιό ρωμαϊκό μερολόγιο και ο 10ος το αττικό ημερολόγιο, ο οποίος ονομαζόταν, ας μην πω πώς ονομαζόταν γιατί θα παραπέμψει αλλού, και αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα 24 Μαρτίου 22 Απριλίου. Και εντάξει, το γνωστό, έχουμε 30 μέρες το μήνα, αυτόν το ξέρουμε. Να δούμε ποια άλλη πληροφορία έχουμε. Ότι ο Απρίλιος λέει στην αρχαιότητα, και δεν με αφήνουν και τα μηνύματα εδώ να συγκεντρωθώ. Λέει διάφορες πληροφορίες για την αρχαιότητα, δεν νομίζω μας ενδιαφέρει. Πολλές ήταν οι γιορτές των αρχαίων Ρωμαίων, οι οποίες ήταν αφιερώμενες σε διάφορους θεούς, όπως η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας, στην Κυβέλη, και τα γιόρταζαν όλα αυτά 22 Απριλίου μαζί με τις ανάλογες κρασοκατανοίξεις. Προς τιμή λοιπόν αυτών των εορτών θα παροτρύνουμε για κρασοκατάνοιξη. Και διάφορες άλλες εδώ σχέστες γινόντουσαν κατά την αρχαιότητα. Τι άλλο. Ο ελληνικός λαός αποκαλεί τον μήνα αυτόν και με τα ονόματα Απρίλης, Λαμπριάτης, από τη συμπτωματικά μεγάλη θρησκευτική εορτή που τελείται συνήθως το μήνα αυτό. Ο Απρίλιος και ο Μάιος θεωρούνται οι καθεαυτού μήνες των λουλουδιών, εξού και ονομασία Απριλομάης, ο Απρίλης με τα λουλούδια και ο Μάης με τα ρόδα. Χάρη στην ανοιξιάτικη σύνδεσή του, ο Απρίλης τραγουδήθηκε ιδιαίτερα από τους ποιητές. Έχουμε εδώ διάφορα παραδείγματα. Αποκαλείται και την αχτοκοφινή της. Το ξέρατε αυτό? Επειδή τεινάζουν, λέει, τα κοφίνια για να καθαρίσουν. Απρίλης Γρίλης, την αχτοκοφινή της. Αναφέρεται επίσης και ως αγιοργήτης, λόγω της εορτής του Αγίου Γεωργίου στις 23 του μήνα, η οποία γιορτάζεται με διαφορούς αθλητικούς και ιππικούς αγώνες. Οι κτηνοτρόφοι και οι σαρακατσάνοι θεωρούν τον Άγιο Γεώργιο προστάτη τους, ενώ στις παραδόσεις τα παραμύθια και τα τραγούδια συνδέονται με το αρχαίο μύθο του Περσέα και της Ανδρομέδας. Ωραίες αυτές οι πληροφορίες για τον Απρίλη. Πάμε για ένα μουσικό ελαφρύ break και επανερχόμαστε με διάφορα νέα.
Επανερχόμαστε λοιπόν. Θα έχουμε. Πρέπει να. Λοιπόν, και λέγαμε για τον Απρίλη, τι ωραίος μήνας που, έχει, που είναι γιορτινός και πιο κοντά στο καλοκαίρι. Έχουμε βέβαια και τα πρωταπριλιάτικα αστεία, τα οποία εδώ μου λέει ο συνάδελφος την ιστορία πώς ξεκίνησε κατά τα παλαιά χρόνια επί βασιλέων ακόμη, όταν γιορτάζονταν η πρωτοχρονιά. Ναι, στη Γαλλία, πότε γιορτάζουν 1η Απριλίου. Και μετά άλλαξε αυτό και έγινε 1η Ιανουαρίου. Οι μισοί δεν το κατάλαβαν και συνεχίζαν την παράδοση. Οπότε από εκεί ξεκίνησαν τα αστεία και η κοροϊδία. Και διαιωνίστηκε αυτό. Να συνεχίσουμε όμως εδώ στο πρόγραμμά μας. Αφού είπαμε τα στοιχεία έτσι λίγο για τον Απρίλιο, αυτή η εβδομάδα ήταν λοιπόν εβδομάδα όσον αφορά τη μόδα και την ομορφιά των Όσκαρ. Είδαμε διάφορες παρουσίες. Μπορώ να σας πω έτσι από αυτό που παρακολούθησα, μόνο η ηθοποιός που πήρε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Όλα τα υπόλοιπες εμφανίσεις ήταν κατώτερες νομίζω της περίστασης. Η Σίλια Κρυθαριώτη μας εκπροσώπησε επάξια, γιατί πολλές ηθοποιοί φόρεσαν τις δημιουργίες της. Και να δούμε εδώ δύο άρθρα που έχουν να κάνουν με τα Όσκαρ. Για πολλούς λοιπόν το μπλε χαλί του Όσκαρ Πάρτι του περιοδικού Vanity Fair είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το κόκκινο χαλί των Όσκαρς. Όχι μόνο επειδή οι καλεσμένοι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά και επειδή οι εμφανίσεις είναι συνήθως πιο εντυπωσιακές. Μοντέλα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της showbiz κάθε είδους, καθώς και νικητές και οι χαμένοι των Όσκαρς, περπάτησαν στο blue carpet με τολμηρά looks που ξεφεύγουν από τα αυστηρά δεσμά του dress code των βραβείων, δημιουργώντας νέες τάσεις μόδας και ομορφιάς. Στον τομέα ομορφιά, τα μονοχρωματικά make-up looks, τα nude heel και τα graphic eyes αναδείχθηκαν σε μεγαλύτερες τάσεις μακιγιάζ του μπλε χαλί, ενώ όσον αφορά τα μαλλιά, τα messy buns, οι extra long αλγουρές και οι έντονες πλαϊνές χωρίστρες ήταν ανάμεσα στις αγαπημένες επιλογές των celebrities. Όντως ήταν έτσι ένα fancy, πολύ πάρτι αργότερα, αλλά νομίζω το οποίο πάρτι επισκιάστηκε λίγο από τη συμπεριφορά του Will Smith, ο οποίος κέρδισε και το Όσκαρ του πρώτου αντρικού ρόλου, μετά από αυτό το χαστούκι που έδωσε στον παρουσιαστή, τον Chris Rock, ο οποίος βέβαια, εδώ να πούμε, ότι πέραν το ότι ζητήθηκε συγγνώμη κτλ., εκτόξευσε ο Chris Rock λοιπόν την πώληση των εισιτηρίων από $40 σε 400 το ένα μετά το χαστούκι. Δεν του έκατσε και άσχημα. Βέβαια, θα τον συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής του αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω τώρα τι μέτρα μπορεί να και πώς μπορεί να κινηθεί εναντίον του Will Smith. Αυτά λοιπόν για μόδα και event. Νομίζω αυτό ήταν το κυρίως έτσι, event της εβδομάδας. Και ας μην αναλύσουμε τώρα αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα και έχουν σχέση με τη βία και η οποία μονίμως έχει κάποιους τρόπους να διαρρέει και να μας κατακλείζει. Δεν ξέρω, είναι τα δύο τελευταία χρόνια που το βλέπουμε τόσο έντονα. Είναι εμείς που το προσέχουμε πιο πολύ, δεν ξέρω τι φταίει. Όμως πραγματικά, όσο και να θέλουμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε. Να δούμε λοιπόν εδώ ότι δεν είμαστε. Να πούμε εδώ ότι δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο. Έχω λοιπόν εδώ το φίλο μου τον Κώστα. Καθίστε όμως να του ρυθμίσω όλα τα σχετικά. Κάτσε Κώστα μου να δούμε. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται. Για μίλα ρε Κώστα εδώ να δούμε. Ακούγεσαι. Καλησπέρα. Ακούγεσαι Κώστα. Σε έχω φτιάξει φοβερό. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δεν είχες. Να σου πω ρε Κώστα, εδώ βλέπεις ποιος είναι ο ηχολήπτης, ποιος είναι ο... One man show. Κάτσε.
Κάτσε ένα λεπτό. One woman show. Ορίστε. Καλησπέρα και από μένα. Ορίστε. Νάτος και ο Κώστας. Βλέπεις, Κώστα, η δεύτερη επίσκεψη, η πρώτη ήταν των παιδιών της Σταυρούλας και του Χρήστου, που δεν κατάφερα τελικά να τους βγάλω στον αέρα. Η φωνή τους ακουγόταν, η εικόνα, ναι, όχι. Βλέπεις ότι έχω βελτιωθεί. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι τα ίδια. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Οπότε πώς τη βλέπεις αυτή την εμπειρία από συμπιεστική, θα έλεγα. Εγώ έτσι τη βλέπω. Τουλάχιστον από συμπιεστική. Μετά από όλα αυτά που... Είναι έτσι πολύ... Βοηθάει σε πολλά πράγματα. Στη διατήρηση έτσι της ψυχικής μας στο μέρος. Και ηρεμίας αν θέλεις, αλλά τουλάχιστον δείχνει και μπορείς να δείξεις και ένα άλλο πρόσωπο. Σωστό. Και ότι δεν το βάζουμε κάτω να μας έτσι παρασύρει όλη αυτή η ζωφερή πραγματικότητα και η κούραση. Όχι, γιατί είναι μόνο κακό μπορεί να μας κάνει αυτό και δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Και... Ακριβώς. Αυτό λέγαμε και με τα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι την προηγούμενη Παρασκευή εγώ δεν είχα εκπομπή γιατί ήμουν στην Ελβετία. Έτσι. Στη Βασιλεία για την ακρίβεια. Ωραιότατα. Χαιρετίσματα λοιπόν στη Σοφία που μας φιλοξένησε στη Βασιλεία και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και επειδή έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχεις πάει σε πολλά μέρη, τώρα που ανοίγει το πράγμα και να πούμε εδώ ότι στην Ελβετία ήταν COVID-free. Δεν είχαμε πουθενά ούτε πιστοποιητικά μάσκες παρά μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, και από σήμερα είναι, πώς το λένε, εντελώς όλοι οι περιορισμοί στην Ελβετία, από ό,τι διάβασα, είδες, εντελώς. Παρολίγον το χάσαμε. Εντελώς. Και νομίζω ότι κάπως αρχίζει και ανοίγει το όλο πράγμα στα ταξίδια. Έτσι, τι σου έρχεται, μια ωραία εικόνα, τι σου έρχεται να μας προτείνεις σε κοντινούς προορισμούς. Σε κοντινούς. Εσύ είσαι και υπερατλαντικό. Είναι λίγο το μακρινόν, όπως ξέρετε. Εντάξει, και σε κοντινούς, όσοι δεν έχουν πάει έτσι προς τις βόρειες χώρες, είναι έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία που παρεπιπτόντως από πέρυσι που εμείς είχαμε ακόμα... Και καλώς είχαμε τους όποιους, ας πούμε, περιορισμούς εκεί, όπως δηλαδή στη Σουηδία, αλλά δεν μιλάω για τη Σουηδία, μιλάω για τις διπλανές τις χώρες, δεν είχαν κανένα περιορισμό. Δηλαδή, πήγαμε εκεί πέρα και το είδαμε... Εντυπωσιακό. Δηλαδή, στη Φιλανδία, ας πούμε, είχαν μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κάποια εμπορικά κέντρα, και αυτό όχι στο 100%, δηλαδή 70-80% είχε ο κόσμος φορούσε μάσκες. Στη δε Εστονία δεν φορούσαν πουθενά. Η Εστονία φοβερή, έτσι είναι. Εστονία φοβερή χώρα, έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις και είναι 2 ώρες με το πλοίο από το Ελσίνκι να πας στο Ταλίν στη πρωτεύουσα. Ναι. Μπορείς να τα συνδυάσεις τέλος πάντων και αυτά τα δύο. Αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και να από κουζίνα να φας. Από κουζίνα δεν ενθουσιάστηκα και πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητες. Μάλιστα, εδώ στην Ελλαδίτσα μας τι να κάνουμε τώρα που ανοίγει ο καιρός. Όπου και να αποδράσει. Στα ωραιότατα νησιά μας. Ακριβώς, όπου και να αποδράσει. Στα νησιά μας. Αρκεί να μην είναι 5 και 6 και 7 ώρες βέβαια για κοντινούς χρόνους. Αλλά όπου και να πας. Θες ένα τετράωρο, 4 με 5, 5,5 ώρες τις θέλεις. Για να πας. Ναι. Γενικά πλέον. Εντάξει, μπορεί να πας και στην Αίγινα αν θες. Να πας και στην Αίγινα, πας και στην Άνδρο. Μπορείς να πας και στην Άνδρο, ναι. Ωραία. Εντάξει, και τα κοντινά μια χαρά είναι. Ωραιότατα. Αλλά και εδώ και μια βόλτα στην παραλία να κάνεις επίσης είναι μια χαρά. Λίγο να φτιάξει ο καιρός, γιατί λίγο αυτός ο χειμώνας. Πλέον τελείωσε αυτό. Ήταν υπομονή να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Και νομίζω μετά δεν έχει επιστροφή. Μετά μας βλέπω παραλία. Αλλάξει εντελώς και η ψυχολογία μας, το διάθεσή μας, το χαμόγελό μας. Και όλα καλά. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ, Κώστα, εδώ που με στηρίζετε και πάντα με παρακολουθείτε και έρχεστε. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά μπορούμε να κάνουμε και ένα group εδώ όλοι μαζί. Τουλάχιστον. Και φυσικά δεν παραλείπουμε τα... Πώς έλεγε ότι τον Απρίλιο οι αρχαίοι κάνανε αυτές τις κρασοκατανοίξεις. Έτσι και εμείς μετά από την εκπομπή μια κρασοκατάνοιξη, αν μη τι άλλο, χρειάζεται. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ. Εμείς εδώ θα κάνουμε ένα... τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τώρα ένα μουσικό. Για να δούμε.
Και θα επανέλθουμε να κλείσουμε εδώ και τα μικρόφωνα και του Κώστα. Να μην ακούγεται, αφήνω μόνο το δικό μου. Και θα πούμε για 2-3 άλλα άρθρα που έχουμε ετοιμάσει. Για να δούμε κάτι που να μας αρέσει εδώ και να επιτρέπεται κιόλας ταυτόχρονα. Να ακούσουμε. Ακούγεται. Κάτι πιο ζωντανό. Αυτό παρά είναι ζωντανό. Αυτό είναι καλύτερο. Το αφήνω. Δεν σταματάνε εδώ οι ειδήσεις ποτέ. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι, αφού είπαμε για τη μόδα και τα event και τα λοιπά. Να δούμε τι άλλο έχουμε ετοιμάσει εδώ. Επειδή αυτά μας απασχολούν τώρα τελευταία και λίγο μας έχουν βαρύνει, ένα τελευταίο έτσι κομμάτι έχει να κάνει με τη δουλειά. Εντάξει, λίγο να το σατιρίσουμε και να το γελιοποιήσουμε. Λέει πως καταλαβαίνεις ότι απολύεσαι.
Τα μεγαλύτερα λοιπόν επαγγελματικά red flags που δεν πρέπει να αγνοούμε. Απολύεση. Μια λέξη χιλιάδες συναισθήματα. Το έχουμε δει πολλές φορές σε ταινίες, σε σειρές. Συνήθως την ακολουθεί θυμός, ο οποίος μετατρέπεται σε λύπη. Έρχονται δάκρυα και μεγάλες κούτες γεμάτες πράγματα από το γραφείο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά. Ζούμε σε μια εποχή που οι παρετήσεις είναι αρκετά συχνότερες από τις απολύσεις. Επειδή ακριβώς οι καιροί είναι αβέβαιοι, οι εργοδότες δίνουν αρκετές ευκαιρίες πριν απολύσουν έναν εργαζόμενο και υπάρχουν ορισμένα σημάδια που προδίδουν τις προθέσεις τους. Η παρακάτω φράση συγκεκριμένα είναι red flags που καλό είναι να μην αγνοούμε γιατί δείχνουν ότι ο διευθυντής μας ενδεχομένως να θέλει να μας απομακρύνει. Λέει λοιπόν, νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε με το HR. Red flag. Όταν ζητάει να το συζητήσουμε με το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, καταλαβαίνετε ότι εδώ το ζήτημα έχει γίνει σοβαρό. Έχουμε μετά που λέει δεν ταιριάζεις εδώ. Οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται μόνο για τους μορφωμένους και ταλαντούχους εργαζομένους, αλλά και για άτομα που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και έχουν τις ίδιες αξίες. Αυτό είναι και ο λόγος που μια συζήτηση σχετικά με το αν και πόσο ταιριάζουμε στην επιχείρηση είναι κακός ιονός. Συγκεκριμένα είναι ο τρόπος των διευθυντών να μας λένε ότι δεν μας θέλουν εκεί. Πάμε παρακάτω. Θα επικοινωνούμε μόνο γραπτός. Το να μας ζητούν να επικοινωνούμε αποκλειστικά μέσω email δείχνει πως ίσως συγκεντρώνουν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον μας για να δικαιολογήσουν την απόλυσή μας. Το πιο πιθανό είναι να εκπλαγείς από τη συνήθεια που μας προτρέπουν οι να υιοθετήσουμε επιστήμονες στον χώρο της δουλειάς όταν οι συνάδελφοι είναι προσβλητικοί. Αυτό τώρα, αφού περάσουμε λοιπόν το σκόπελο της απόλυσης, εδώ έχουμε κάποια tips για το πώς μπορούμε να πηγαίνουμε πιο θετικά προσκύμενοι, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, πιο ωραίο συνέστημα στη δουλειά. Και ξεκινάμε. Αν νιώθεις αρκετά συχνά στο χώρο εργασίας σου ότι ο υπεύθυνος ή κάποιοι συνάδελφοί σου φέρονται προσβλητικά ή παραβιάζουν επανειλημμένα τα όρια που τους έχεις θέσει, οι επιστήμονες σε συμβουλεύουν να υιοθετήσεις μια σχετικά σπάνια και ομολογουμένως δύσκολη στην εφαρμογή τη συνήθεια. Το μυστικό όπλο για να αποφύγεις τις συγκρούσεις και για να κατακτήσεις τη χαμένη ηρεμία στο γραφείο, όπως καταλήγουν οι ερευνητές, είναι η δύναμη της συγχώρεσης. Από έρευνα που διεξήχθη σε 200 εργαζομένους, η συγχώρεση διαπιστώθηκε ότι φέρνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερα ψυχικά και σωματικά προβλήματα, όπως πονοκέφαλος, μειωμένη όρεξη για δουλειά. Όλοι όσοι είχαν καταφέρει να συγχωρήσουν όσους τους έκαναν να αισθάνονται άσχημα στη δουλειά τους, ήταν εμφανώς πιο χαρούμενοι. Η δύναμη της συγχώρεσης πέρα από τη συνήθεια έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη. Σύμφωνα με την έρευνα του Manfred, που περιλαμβάνεται και στο The Art of Forgiveness, όταν αναπτύσσεις αρνητικά συναισθήματα όπως μίσος για κάποιον στον χώρο της δουλειάς, εμφανίζει διαταραχές άγχους που επηρεάζουν αρνητικά το νοσοποιητικό σου σύστημα και οδηγούν στην κατάθλιψη, το υπερβολικό άγχος, την νεύρωση, ακόμα και στον πρόωρο θάνατο. Αν επιλέξεις τη συγχώρεση για να διαχειριστείς μια επικείμενη σύγκρουση, μειώνεις αυτομάτως τα επίπεδα άγχους και την πίεση του αίματος. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που συγχωρούν πιο εύκολα τείνουν να έχουν λιγότερα καρδιακά προβλήματα. Η συγχώρεση δεν κάνει κάποιον να ξεχάσει ότι συνέβη, αλλά έχει μία πιο ρεαλιστική ερμηνεία σύμφωνα με τους επιστήμονες. Επουλώνει τις μνήμες που σε έκαναν να αισθανθείς άσχημα, χωρίς να τις βίνει. Όπως επισημαίνουν, διαφέρει από το να αποδέχεσαι και να δικαιολογείς μία απαράδεκτη συμπεριφορά χωρίς να μένεις φυλακισμένος στο παρελθόν. Όταν συγχωρείς, δεν αλλάζεις ότι συνέβη, αλλά σε βοηθά να αλλάξεις το μέλλον. Ενδιαφέρουσα έρευνα. Γιατί κατά καιρούς όλοι στο περιβάλλον εργασίας, το οποίο κιόλας περνάμε τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μας, μπορεί να αντιμετωπίζουμε και τοξικές συμπεριφορές και συγκρούσεις και να δημιουργούνται και τέτοιου είδους σχέσεις οι οποίες αναπτύσσουν έτσι τόσο αρνητικά συναισθήματα. Οπότε αυτά τα tips, αυτή η καθοδήγηση νομίζω ότι είναι μόνο για καλό μας. Κάνουμε ένα μουσικό break χαλί και επιστρέφουμε με το κλείσιμο.
Να πούμε κάτι τελευταίο για την Πρωταπριλιά που δεν είπαμε. Είπαμε τα γενικά του μήνα, αλλά τα πιο hot που είναι τα αστεία και τα ψέματα, δεν είπαμε κανένα στοιχείο πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι γιατί λέμε ψέματα και πώς έφτασε αυτό το έθιμο στην Ελλάδα. Ο Τόμας Έντισον εφήβρε μια μηχανή που μετατρέπει το νερό σε κρασί, βρέθηκε ο τάφος του Σοκράτη κοντά στην Ακρόπολη, το Big Ben θα λειτουργήσει με νέο μηχανισμό και οι παλιοί του δείκτες θα δημοπρατηθούν. Είναι μερικά από τα διάσημα ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης την 1η Απριλίου. Παρόλο που η Πρωταπριλιά είναι η μέρα κατά την οποία τα ψέματα και οι φάρσες δικαιολογούνται, πολλοί είναι εκείνοι που κάθε χρόνο την πατάνε και πιστεύουν απίστευτες ιστορίες βγαλμένες από τη φαντασία. Η Πρωταπριλιά είναι αγαπημένη ημέρα των μικρών παιδιών, καθώς καρώνουν διάφορα αστεία για να πειράξουν τους γονείς τους και τους φίλους τους, ακόμα και τους δασκάλους στο σχολείο. Οι μελετητές, οι ιστορικοί και λαογράφοι διαφωνούν για το πότε και ποιοι καθιέρωσαν τα πρωταπριλιάτικα ψέματα και τις εκδοχές είναι δύο. Η γαλλική πρωτοχρονιά, η πιο διαδεδομένη εκδοχή για την καθιέρωση της πρωταχρονιάς, μας γυρνάει στον 16ο αιώνα στη Γαλλία. Έως το 1564 οι Γάλλοι γιόρταζαν την πρωτοχρονιά κάθε 1η του Απρίλη, ώστε να είναι κοντά στο Πάσχα, αλλά και να ταυτίζεται με την αναγέννηση της φύσης την Άνοιξη. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και μετέφερε την πρωτοχρονιά την 1η Ιανουαρίου. Πολλοί δυσκολεύτηκαν να δεχτούν αυτή την αλλαγή και συνέχισαν να κάνουν πρωτοχρονιά τον Απρίλιο όπως είχαν συνηθίσει. Οι υπόλοιποι άρχισαν να τους κοροϊδεύουν και να τους κάνουν πλάκες και να τους στέλνουν ψεύτικα δώρα και έτσι 1η Απριλίου από πρωτοχρονιά μετατράπηκε σε ημέρα κοροϊδίας και φάρσας. Και η δεύτερη εκδοχή, για να δούμε εδώ τη δεύτερη εκδοχή, είναι τα ψέματα των ψαράδων. Η δεύτερη εκδοχή σχετίζεται με τους Κέλτες ψαράδες, οι οποίοι ξεκίνησαν την θερινή τους περίοδο ψαρέματος την 1η του Απρίλιο, όταν ο χειμώνας είχε τελειώσει και ο καιρός άρχισε να καλυτερεύει. Οι συνθήκες όμως τις περισσότερες φορές δεν ήταν ιδανικές και η ψαριά ήταν από μικρή έως ανύπαρκτη. Οι ψαράδες για να μην τροπιαστούν έλεγαν διάφορα ψέματα και φανταστικές ιστορίες που δικαιολογούσαν την αποτυχία τους και έτσι 1η του Απρίλη ταυτίστηκε με το ψέμα και την υπερβολή. Οι γελοτοποιοί βασιλιάδες, και έχει εδώ μια πρωτοαπριλιάτικη εξήγηση, και ας φτάσουμε λοιπόν στην Ελλάδα, η Πρωταπριλιά στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει με πολλά ευρωπαϊκά έθιμα που υιοθετεί η ελληνική κοινωνία, με το πέρασμα των χρόνων, έτσι και έγινε με τα πρωταπριλιάτικα ψέματα. Η συνήθεια μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με λαογράφους, τα ψέματα έχουν χαρακτήρα, εξορκίζοντας δηλαδή το κακό και τις βλαπτικές δυνάμεις, όπως αναφέρει ο λαογράφος Λουκάτος. Πολλοί πιστεύουν ότι εκείνος που θα σκαρώσει μια επιτυχημένη φάρσα θα είναι τυχερός για τον υπόλοιπο χρόνο, ενώ αντίθετα όποιος πέσει θύμα θα συνοδεύεται από γρουσουζιά. Ωραία, για να μην έχουμε γρουσουζιά, είπαμε και τα έθιμα λοιπόν της Πρωταπριλιάς. Κάπου εδώ να κλείσουμε, να πούμε ότι τώρα πάμε για αποσυμπίεση με φίλους και ποτά, όπως κάνουμε συνήθως κάθε Παρασκευή μετά την εκπομπή. Θα ξανασυναντηθούμε την επόμενη Παρασκευή, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Να πούμε διάφορα άλλα νέα και πράγματα που μάθαμε. Και το σημαντικότερο είναι να είμαστε καλά, οπότε όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλό βράδυ και τα λέμε σε μια εβδομάδα, φιλιά.